Είχα μια αγαπημένη γραφή, αλλά λόγω της όρασής μου χρησιμοποιώ την τεχνολογία. Φτιάχνω τα γράμματα μεγάλα για να μπορώ να τα βλέπω από κοντά. Μην παρεξηγηθείτε. Σας χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού. Χαίρομαι που είμαι ανάμεσά σας. Εξάλλου εδώ φάγαμε πολλά χρόνια. 15 ολόκληρα χρόνια μέσα σε αυτή εδώ την εκκλησία. Από την αρχή. Μέχρι που έγινε δυνατή η εκκλησία. Και μετά προχώρησαμε κάπου αλλού. Πάντοτε σας θυμόμαστε στην προσευχή μας, πάντοτε ανακαλούμε ωραίες στιγμές που έχουμε ζήσει μαζί. Μέσα εδώ όλοι έχουμε μιλήσει με τον Χριστό. Όλοι έχουμε πάρει μέρος σε αυτό το διάλογο του Ιησού Χριστού. Μας αγαπάει ο Χριστός. Υγεία μου, αδέρφια, δεν θα λέγω ότι πάω καλύτερα, πάω χειρότερα. Αλλά δόξα τω Θεώ, ο Θεός μου δίνει δυνάμεις. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το ερμηνεύσω ούτε εγώ ίδιος, αλλά με παρηγορεί ο Κύριος και μου λέει ότι εγώ σε κρατάω στα χέρια μου. Μακάρι να με κρατάει στα χέρια του και ό,τι θέλει ας πάθει το σώμα μου. Αρκεί είσαι η χάρη μου. Το ίδιο είναι. Να έχω τη χάρη του Θεού, αδερφή. Η καρδιά μου έχει μόνο δύο φλέβες. Τροφοδοτείται όλο αυτό το σώμα από δύο φλέβες. Όλα τα άλλα έχουν βουλώσει. Αλλά όμως εγώ νιώθω υπέροχα, αδερφή. Νιώθω υπέροχα γιατί ξέρετε τι γίνεται. Αυτός που κρατάει τη ζωή λέγεται Ιησούς Χριστός. Δεν έχω καμία φοβία μέσα μου και ούτε και με απασχολεί τίποτα. Το μόνο που με απασχολεί, αδέρφια, είναι να δοξαστεί ο Χριστός. Και όλους μας πρέπει να μας απασχολεί αυτό, να δοξαστεί ο Ιησούς Χριστός. Και θα το κάνει ο Χριστός. Θα το κάνει, αδέρφια, γιατί υπάρχουν καρδίες ανθρώπων που τον αγαπάνε. Όχι τον αγαπάνε. Έχουν πάρει φωτιά και καίγονται οι καρδιές μας, αδέρφια. Για τη δόξα του και για το όνομά του. Είναι ο Θεός της ζωής, ο Θεός του σύμπαντος. Είναι αυτός που έφτιαξε τα πάντα και είναι κρίμα ο Θεός να υπάρχει και εμείς να πεθαίνουμε. Είναι κρίμα των κρυμάτων. Ξέρεις τι πάει να πει να είναι ο Θεός ζωντανός και ο άνθρωπος να πεθαίνει. Είναι φοβερό. Αλλά θα μείνουμε κοντά του ως τέλους, αδέρφια. Έχετε χαιρετίσματα από την Αγγελικούλα μου. Μαζί της ήρθα, αλλά είχαμε μια ατύχημα στο αμάξι και έφαγε το χρόνο της εκεί να πάει να το φτιάξει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και από τα αδέρφια από το Βέλγιο, μιλάτε πολύ από εσάς, σας αγαπάνε, προσεύχονται για εσάς και να παραγγείλετε στους νέους να έρχονται στο Βέλγιο. Ήρθανε μια φορά, κατενθουσιασμένοι φυγάνε. Και όποιος έρχεται στο Βέλγιο φεύγει κατενθουσιασμένος. Να το ξέρετε αυτό. Έχουμε ειδική μέρημνα για τους νέους μας. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδέρφια. Αλλά σήμερα να κάνουμε αυτό που κάνουμε πάντοτε. Να μιλήσουμε για τον Ιησού Χριστό. Και για το Λόγο του Θεού. Που ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι είναι πνεύμα και ζωή. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά δεν είμαι όπως ήμουνα παλιά.
Θα διαβάσω το 14 εδάφιο. 9 κεφάλαιο Εβραίους. Πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού, ως της δια του Πνεύματος του Ιωνίου προσέφερεν εαυτόν άμωμον εις τον Θεόν, θέλει καθαρίσει τη συνείδησή σας από νεκρών έργων εις τον ελατρεύετε τον ζώντα Θεό. Και δια τούτο είναι μεσή της Διαθήκης καινής, είναι δια του θανάτου, ως της έγινε προς απολύτρωση των από της πρώτης Διαθήκης παραβάσεων, λάβωση η και κλειμένη την επαγγελία της αιωνίου κληρονομίας. Αδελφοί, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού πρέπει να το προσέξουμε. Όσο αστειευτήκαμε μέχρι τώρα, αστειευτήκαμε μαζί με το Ευαγγέλιο εννοώ. Από εδώ και πέρα πρέπει να το πάρουμε σοβαρά. Η υπόσχεση του Κυρίου είναι ότι θα δοξαστεί το όνομά Του. Εμείς εδώ ζούμε κάπως με παροπίδες, αδελφοί. Η Ελλάδα δεν είναι καθυστερημένη μόνο σε αυτά που νομίζετε τα πολιτικά, τα οικονομικά και τέτοια. Όχι. Είναι και εγκλωβισμένη μέσα σε αυτό το σύστημα των θρησκειών. Είδα στις Φιλιππίνες βάπτιση 30.000 ανθρώπων. Τα ακούτε? Ξέρετε πως τους επόπτευαν όλους? Με ελικόπτερα. Είχανε πιάσει ένα ποτάμι, καμιά δεκαριά χιλιόμετρα, και ήταν από δεξιά και αριστερά άνθρωποι που δώσανε τη ζωή τους στον Χριστό. Το τι γίνεται κάτω στη Βενεζουέλα, σε εκείνα τα μέρη, είναι απίστευτα. Εμείς εδώ ζούμε λίγο. Αλλά σας λέω στο όνομα του Χριστού ότι θα έρθει και η ώρα της Ελλάδος, αδερφοί. Και αυτός ο ύμνος, τον θυμόσαστε τον ύμνο, ήρθε η ώρα σου η Ελλάδα τώρα. Για εκείνη την ώρα είναι γραμμένος. Χιλιάδες άνθρωποι. Χιλιάδες των χιλιάδων δίνουν την καρδιά τους στον Χριστό. Ο Θεός κάνει ένα έργο. Εμείς μετά μπερδευόμεθα. Και αυτό σήμερα ο λόγος του Θεού να μας δώσει την ικανότητα να το καταλάβουμε, αδέρφια, πώς εργάζεται ο Θεός για όλους εμάς. Ακούστε, πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού, ως εις δια του Πνεύματος του αιωνίου προσέφερε αυτόν άμωμον εις τον Θεόν, θέλει καθαρίσει τη συνείδησή σας από νεκρών έργων εις τον αλατρεύετε τον Θεόν τον ζώντα. Ο άνθρωπος, αδέρφια, δεν λατρεύει τον Θεό όπως θέλει. Όχι. Τον Θεό ο άνθρωπος πρέπει να τον λατρεύει όπως λέει το Ευαγγέλιο. Διότι αλλιώς δεν έχει νόημα. Και αναρωτιέται οι άνθρωποι και λένε, γιατί δεν είμαι ικανοποιημένος. Αδερφέ μου, αν λέμε ότι αγαπάμε το Θεό, ο Θεός έδωσε μια εντολή, ο Ιησούς Χριστός. Εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξατε. Μιλάμε για την αγάπη τόσο πολύ και λέμε διάφορα και διάφορα. Όμως, αδελφοί, η αγάπη, κατ' ουσίαν η λέξη αγάπη, ξέρετε τι πάει να πει, πράξη, έργο. Πώς δείχνει ότι αγαπάω τον Χριστό? Με λόγια. Σου λέει ο Χριστός, αν με αγαπάς θα φυλάξεις τις εντολές μου. Μα οι εντολές του Χριστού είναι έργο. Σου λέει τι δηλαδή? Να κάνεις ελεημοσύνη σου χωρίς να το γνωρίζει κανένας, ούτε η δεξιά σου, ούτε η αριστερά σου, τι πει μία με την άλλη. Να αγαπάς τους εχθρούς σου. Μα μπορώ να αγαπήσω τον εχθρό μου? Εσύ τι λες? Είναι δύσκολο. Το ξέρω κι εγώ. Αλλά ο Θεός όμως το κάνει. Αμήν. Ναι, αλλά πώς το κάνει? Να, το διαβάσαμε τώρα.
Με τη συνείδηση του ανθρώπου το κάνει. Και η λατρεία του Θεού δεν είναι κάτι που είναι αφηρημένο πράγμα. Και ότι μας λείπουν τα χαρίσματα, ότι μας λείπουν όλα αυτά τα μεγαλεία που ο Χριστός περιγράφει μέσα στο Ευαγγέλιο του, δεν φταίει ούτε ο Χριστός ούτε το Ευαγγέλιο. Εμείς φταίμε. Δεν μπορεί να λατρεύεις τον Θεό με το ένα πόδι στον κόσμο και το άλλο στην Εκκλησία. Δεν μπορεί να λατρεύεις τον Θεό και τον άλλο να τον περιφρονείς, να τον μισείς, να μην μιλάς μαζί του, να έχεις προβλήματα και οτιδήποτε μπορεί να προκύψει μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Ποιος τα είπε αυτά τα πράγματα? Ούτε δεχόμεθα στη ζωή μας αυτούς που μας αγαπάνε μόνο ή αυτούς που μας θέλουν. Αλλά πρέπει εμείς να φροντίζουμε τους πάντες. Όπως έκανε ο Χριστός. Ο Χριστός δεν ήρθε εδώ, λέει, για να απολέσει, αλλά για να σώσει τον άνθρωπο. Γιατί δεν έχουν ανάγκη οι υγιείς, αλλά αυτοί που είναι άρρωστοι έχουν ανάγκη. Και εμείς πρέπει να περιθάλψουμε τους αρρώστους. Ποιοι είναι οι άρρωστοι? Αυτοί που είναι μακριά από τον Χριστό. Και πρέπει να το δείξουμε αυτό έμπρακτα. Είμαστε τόσα χρόνια στο Χριστό και μέσα μας είμαστε ανικανοποιητοί. Γιατί? Τι φταίει? Δεν αναρωτιέσαι? Μόνος σου δεν αναρωτιέσαι? Να πεις, τι έγινε ρε Παύλο, έλα εδώ, τι έγινε? Γιατί με το Χριστό είμαι? Το Χριστό λατρεύω. Αυτόν που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη. Τον συμπαντάρχη. Αυτός που ο οποίος είναι η ζωή, η χαρά και η ειρήνη. Είναι δυνατόν εγώ να λατρεύω το Θεό του ουρανού και να είμαι ένας δυστυχισμένος? Όχι αδερφέ. Ποιος σας το είπε αυτό? Ποιος σας το είπε αυτό? Ο Θεός ελευθερώνει τον άνθρωπο. Την ιστορία μου την ξέρετε όλοι. Εγώ ήμουν μέσα στο Πολυτεχνείο μαζί με όλους αυτούς που κυβερνάνε την Ελλάδα. Τι είχα να χάσω? Είχα να χάσω τίποτα? Και είχα και πολύ καλύτερες σχέσεις από αυτούς με ορισμένους ανθρώπους. Αλλά ήρθε ο Χριστός στη ζωή μου. 34 μέρες μετά από το Πολυτεχνείο. Ήρθε και με συνάντησε ο Χριστός. Τι να κάνω αυτό, να το κλείσω? Για να κοιτάξω τι? Να πάρω μια θεσούλα? Για ποιο λόγο? Γνώρισα το Χριστό του ουρανού. 51 χρόνια η ζωή μου, αδέρφια, είναι ένα θαύμα. Ζω ένα διαρκές θαύμα. Και δεν το ζω μόνο εγώ. Το έχετε ζήσει κι εσείς μαζί μου. Και έρχεται ο Θεός και μας λέει ότι πρέπει να τον αγαπάμε και θα το αποδείξουμε αυτό πράττοντες τις εντολές του. Και οι εντολές του Θεού βαριές δεν είναι. Μπορούμε όλοι να το κάνουμε. Τι είναι αυτό που μας εμποδίζει? Μας εμποδίζει, αδέρφια, αυτό που διαβάσαμε. Η συνείδησή μας. Η συνείδηση του κάθε ανθρώπου ξέρει μέσα του τι αγαπάει. Αλλά εδώ λέει ο Θεός ότι αυτός ο οποίος έχει μια συνείδηση και καυτηριασμένη δεν μπορεί να πάρει σωστές αποφάσεις ούτε για τον εαυτό του αλλά ούτε και για τη λατρεία του Ιησού Χριστού. Γιατί? Φέρει πίνη. Έχω κάνει στη ζωή μου αδικίες. Πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι έχουμε αδικήσει άλλους. Αν και όλους μας πιάνει, δεν το λέω για σένα που έχεις αδικήσει, εμφανώς. Πιο πολύ το μιλάω για μένα. Τι πρέπει να κάνω εγώ? Ξέρετε τι κάνουμε εμείς?
Πάμε ενώπιον του Θεού, κάνουμε μια προσευχή, έρχεται ο Χριστός, μας αναγεννάει, μας βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο και την αδικία μας τη βάζουμε στην άκρη. Εμείς τη βάζουμε στην άκρη, αλλά αυτή αποθηκεύεται μες στη συνείδησή μας. Ξέρεις την αδικία που έχεις κάνει. Έρχεται ο άλλος και έχει πειράξει ανθρώπους. Τους έχει πειράξει άγρια. Μπορεί να τους έχει σκοτώσει, μπορεί να τους έχει κλέψει, μπορεί να τους έχει ρίξει, μπορεί. Έρχεται ο Χριστός, μας αναγεννάει, μας βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο και όλα καλά. Πάει και αυτό και αποθηκεύεται στη συνείδηση. Για να μην πω για τα χειρότερα. Αλλά και σαν χριστιανοί. Και σαν χριστιανοί μπορεί να έχουμε κάνει όχι αρεστά πράγματα ενώπιον ανθρώπων και ενώπιον του Θεού. Έρχεται ο Κύριος μας ξαναελεεί. Μια χαρά, πάνε και αυτά στη συνείδηση. Αδερφοί, και σας ρωτάω, ένας άνθρωπος που η συνείδησή του είναι φορτωμένη, μπορεί να λατρεύσει το Θεό το ζωντά? Εδώ ο Παύλος, βέβαια αυτός είναι ανώτερος λόγος, λέει ότι και αν η συνείδησή μου δεν με κατακρίνει, με αυτό δεν έπεται ότι είμαι δεδικαιωμένος. Το γράφει ή δεν το γράφει? Το γράφει το Ευαγγέλιο. Εμείς που έχουμε μέσα στη συνείδησή μας όλες αυτές τις βρωμιές, δεν πρέπει σήμερα που διαβάσαμε το Λόγο του Θεού να πάμε ενώπιον του Θεού και να του πούμε: Κύριε, εσύ έχεις κάτι πολύτιμο για μας. Και αυτό που έχεις εσύ είναι το αίμα σου. Και εδώ λέει ότι στην Παλαιά Διαθήκη είχες δώσει το δικαίωμα στους ανθρώπους με ένα ίσωπο, με ένα κάτι φύλλα αυτά, βουτάγανε μέσα στο αίμα των τράγων και των προβάτων που σφάζανε και ραντίζανε, λέει, και όπου έπεφτε το αίμα αυτό εξάγνιζε τη σάρκα. Δηλαδή, φεύγανε όλα τα πτέσματα του ανθρώπου. Πόσο μάλλον το αίμα του Ιησού Χριστού θέλει καθαρίσει τα συνειδήσεις ημών από νεκρών έργων. Προσέξτε, αδέρφια, δεν μπορεί ένας που έχει συνείδηση και καυτηριασμένη να έχει καλά έργα. Δεν γίνεται. Το αίμα όμως του Ιησού Χριστού μπορεί να καθαρίσει τις συνειδήσεις όλων μας. Και να είμαστε ξάστεροι και καθαροί ενώπιον του. Πω από το μεγαλείο. Αυτό είναι το μεγαλείο του Ευαγγελίου, αδέρφια. Να νιώθεις τον εαυτό σου ότι έχεις παρησία να παρουσιαστείς ενώπιον του βασιλέα των βασιλέων. Έχεις παρησία μέσα σου, γιατί είσαι καθαρός όπως είναι αυτός καθαρός. Είναι προσπάθεια δικιά σου, αλλά αποτέλεσμα του αίματος πάνω στο σταυρό που έχησε ο Ιησούς Χριστός. Αυτό μόνο είναι? Όχι. Δεν ξέρω τι λένε οι άλλοι. Είναι και το αίμα του Ιησού Χριστού που κάθε Κυριακή εδώ το πίνουμε όλοι. Και στεναχωριέμαι και κλαίω ακούγοντας παράξενα πράγματα. Τούτο είναι το αίμα μου, το υπερημών εκχυνόμενο. Και τούτο το αίμα είναι προς άφεση αμαρτιών. Έχουμε το δικαίωμα κάθε Κυριακή να αστράφτουμε μπροστά στον ουρανό και στους Άγιους Άγγελους, αλλά και μέσα στους αδερφούς μας. Αυτό το αντιλαμβανόμαστε όλοι, αδερφοί. Γι' αυτό λέμε, αυτός ο αδερφός είναι καλός. Αυτός ο αδερφός είναι λίγο έτσι. Ο άλλος αδερφός είναι αυτό.
Θέλω σήμερα να καταλάβουμε το Ευαγγέλιο, αδελφιά. Δεν μας ενδιαφέρει εμάς τι ο καθένας πρεσβεύει και τι ο καθένας λέει. Μας ενδιαφέρει τι λέει το Ευαγγέλιο. Έχω λοιπόν το δικαίωμα, παίρνοντας το αίμα του Ιησού Χριστού, να του ζητήσω, Κύριε, θέλω να είμαι καθαρός ψυχή, πνεύμα και σώμα. Δοξάζεται ο Χριστός. Μα ύμνοι της Ιών που κατοικούνε, αδέρφια. Δεν κατοικούνε μέσα εδώ. Μέσα εδώ πόσες φορές έχουμε κλάψει όλοι μαζί και έχουμε γεμίσει αυτά τα θρανία που είναι ποτισμένα με δάκρυα αγάπης για τον Ιησού Χριστό και δάκρυα μετανοίας που ταχύσαμε για την αμαρτία μας και για το έλεος του Ιησού Χριστού. Με εσάς όλους, τους πιο πολλούς, έχω κλάψει μαζί σας. Τα έχετε ξεχάσει. Την ώρα που αναγεννιόσασταν πολλοί από εσάς. Την ώρα που γνωρίσατε τον Κύριο πολλοί από εσάς. Αλλά και μαζί όλοι που κάναμε παρέα ξεκινώντας αυτό το έργο εδώ της Κηφισιάς. Μπορούμε να παραβούμε το Ευαγγέλιο? Μπορεί κάποιος να έρθει να μας λέει τα δικά του? Με τη συνείδηση θα δούμε τον Χριστό. Ξέρετε πως διορθώνεται ο άνθρωπος? Μόνο με το Λόγο του Θεού. Αμήν. Οι λόγοι που εγώ λαλώ πνεύμα είναι και ζωή είναι. Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε αυτό που λέει ο Χριστός? Που έρχεται ένας λόγος του και σου βάζει φωτιά. Έρχεται ένας λόγος του και σε παρηγορεί. Έρχεται ένας λόγος του και σου αναθάλει την ελπίδα της ζωής της αιωνίου. Έρχεται ένας λόγος του και σε θεραπεύει. Έρχεται ένας λόγος του και σε ανασταίνει ξανά. Εάν δεν ζήσουμε αυτό το μεγαλείο, αδελφιέ, εμείς, δεν μιλάω για άλλους, τι θα κάνουμε? Κουτσό θα παίζουμε σε όλη μας τη ζωή? Έχουμε αρκεστεί σε αυτά τα οποία μας δίνει ο Θεός? Που είναι ο λόγος που συντρίβει τις ψυχές των ανθρώπων? Δεν θυμόσαστε τι γινόταν εδώ? Γιώργο, σε εσένα το λέω. Δεν θυμάσαι τι γινόταν εδώ? Ποιος έμπαινε μέσα εδώ και δεν πάθαινε σοκ ψυχικό, πνευματικό και σωματικό? Πρέπει να γυρίσουμε, αδέρφια, σε αυτό το Ευαγγέλιο. Αφήστε τα άλλα. Εγώ τις βουτιές που κάνω, τώρα τις κάνω μέσα στο Ευαγγέλιο. Μου λένε, πας στη θάλασσα. Έχω τη θάλασσά μου. Δόξα, Κύριε. Να ρίξουμε τη βουτιά μέσα στο Λόγο του Θεού. Να καταλάβουμε τι λέει το Ευαγγέλιο, γιατί πολλοί μας δεν το έχουμε καταλάβει. Λέει ο άλλος, πάνω να δω, λέει, σε μια ταινιούλα. Και ποια ταινιούλα θα δεις? Τα γυμνά? Την πορνεία? Αφού δεν υπάρχει τίποτα να δεις που να μην έχει βρωμιά μέσα. Προσεύχτε, η συνείδηση. Τι να ανοίξεις και να δεις? Ποιο σύριαλ να δεις και να μην δεις βρωμιά μέσα? Σήμερα η βρωμιά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Ξέρετε τι κάνουν οι σκηνοθέτες που φτιάχνουν τις ταινίες? Βάζουνε ανατακτά διαστήματα πορνεία μέσα. Γιατί ο διάβολος αυτό που θέλει να σου λερώσει, ξέρετε ποιο είναι?
το σώμα. Γιατί άμα κατοικεί μες στο σώμα σου ο Χριστός, το σώμα σου είναι Άγιο. Είναι ο οίκος το σώμα του Χριστού. Αμήν. Του κάθε ανθρώπου είναι ο οίκος. Γιατί εμείς να έχουμε τον οίκο το δικό μας, πεντακάθαρο, να στράφτει και να έχουμε βάλει το θρόνο που είναι η καρδιά μας για να κάτσει ο βασιλέας της δόξης ο Ιησούς Χριστός. Βάζουμε και το πονηρό μας. Και δικαιολογούμε τη συνείδησή μας. Και αυτό μέσα, στην άκρη στη συνείδηση. Και δεν μπορώ να λατρέψω τον Κύριο. Δεν μπορώ να πληρωθώ με Πνεύμα Άγιο. Δεν μπορώ να ψάλω τους ύμνους της Σιών. Ξέρετε γιατί. Γιατί είμαστε σε ξένη γη. Πώς λέει να ψάλουμε τους ύμνους της Σιών σε γη ξένη. Τους ύμνους της Σιών για να τους ψάλεις πρέπει να είσαι μέσα στο περιβάλλον του Θεού. Εκεί δοξάζεται ο Χριστός. Και η δόξα του Θεού, αδέρφια, δεν είναι με το στόμα. Είναι με μια αγαθή συνείδηση. Είναι και με το πνεύμα. Αλλά πιο πολύ είναι με το σώμα. Ξέρετε τι λέει στους Εβραίους, στο 4, στο 10. Ιδού, Θεέ, λέει, έρχομαι για να πράξω το θέλημά σου. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή έρχομαι να πράξω το θέλημά σου, μου έδωσε σώμα. Σας ρωτάω, αν δεν είχαμε το σώμα, πώς θα γονάτιζες εκεί που γονάτιζες. Αν δεν είχες το σώμα, πώς θα ύψωνες τα χέρια σου στον ουρανό και θα έλεγες «Η λάστη τίμη, το αμαρτωλό». Πώς θα χτύπαγες τα στήθια σου από τον καημό σου να έρθει ο Χριστός στη ζωή σου. Πώς θα κράταγες αγιότητα μέσα σε ένα κόσμο βρώμικο, μιερό, γεμάτο μπόχα και αμαρτία. Όταν όμως ο Θεός σου λέει ότι σου δώσε αυτό το σώμα για να κάνεις όλα αυτά του Θεού που σου λέει, είναι πράξεις. Το να πάρω εγώ αυτό το ποτήρι, αδέρφια, και να έρθω να στο προσφέρω, είναι πράξη. Το να έρθω στο νοσοκομείο να σε δω, είναι πράξη. Το να έρθω κοντά σου, να σε αγκαλιάσω και να σου παϊδέψω το κεφαλάκι και να σου πω, κάνε υπομονή, μαζί θα προχωρήσουμε, είναι πράξη. Και πέστε μου κάτι από άνθρωπο σε άνθρωπο που δεν είναι πράξη. Υπάρχει κάτι που δεν είναι πράξη? Εγώ δεν έχω βρει. Και έχω ψάξει πολύ. Και όταν σας λέω πολύ, πολύ, πολύ. Και έρχεται το Ευαγγέλιο εδώ να μας πει αυτά που ψάχνουμε στο αδιέξοδό μας να βρούμε απαντήσεις. Να καθαρίσουμε όλοι τις συνειδήσεις μας. Να έχουμε όλη αγαθή συνείδηση και έργα καλά. Γιατί αυτό το σώμα, αν εγώ το οδηγήσω σε δρόμους, σε ατραπούς, αμαρτωλούς, αυτό που κάθεται μέσα μου, που ονομάζεται Πνεύμα Θεού, θα φύγει. Αυτό δεν βρωμάει με τίποτα, όσο και βρωμιάρης να είμαι εγώ, αυτό δεν βρωμίζει. Και μετά θα θέλω. Γιατί, Κύριε, γιατί, Κύριε, γιατί, Παύλο μου, δεν έχεις συνείδηση, αγόρι μου, δεν καταλαβαίνεις τι κάνεις. Όμως εμείς, λέει ο Παύλος, δεν είμαστε εκτοσυρωμένων προς τα οπίσω, προς απώλεια. Αλλά έμπρος εν επεκτηνόμενα. Όχι, θα αποκτήσω αγαθή συνείδηση. Και το πονηρό
θα το απαρνηθώ. Ο άλλος σε κατηγορεί, σε βρίζει. Μη σε ενδιαφέρει καθόλου. Δόξασε τον Κύριο. Ο άλλος έρχεται και να σε τσαντήσει επί τούτου. Δόξασε τον Κύριο. Μη δίνει σημασία σε τίποτα. Αμήν. Γιατί, γιατί έχεις τον Χριστό μπροστά. Όταν εγώ έχω τον Χριστό, ποιος αδερφή μπορεί να τα βάλει μαζί του? Αμήν. Δεν θέλω να σας πω εμπειρίες τελευταίες. Γιατί θα σκανδαλιστούν πολύ. Δεν θέλω. Αλλά ο Χριστός δεν αστειεύεται. Αλλά θα σας ομολογήσω κάτι που οφείλω να το ομολογήσω. Μέχρι τώρα, αδερφοί, έχω περάσει από πολύ δύσκολες καταστάσεις. Η ζωή μου φανερή ήταν πάντοτε. Πολύ δύσκολες καταστάσεις. Αλλά όσοι με πειράξανε, αδέρφια, βάλανε το δάχτυλο στην κόρη του οφθαλμού του Χριστού. Τίποτα άλλο δεν σας λέω. Τα μαθαίνετε και τα ξέρετε. Δεν θα σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω ποτέ, λέει ο Χριστός. Αλλά εγώ όμως, Κύριε, θέλω να είμαι μπροστά σου καθαρός, να είμαι άγιος, να μην έχω αυτά που μου καταμαρτυρούν οι άλλοι. Και όταν ακούω καμιά φορά και με λένε και αιρετικό, μεγάλη χαρά έχω. Λέω, Κύριε, εκπληρώνεται ο λόγος σου. Εκπληρώνεται ο λόγος σου. Γιατί θέλουνε, σόνι και καλά, αδέρφια, να μας κλείσουνε το στόμα. Ο διάβολος αυτό θα κάνει. Θα κοιτάξει να σε βγάλει έξω από την οδό της ζωής. Αυτός είναι ο ανθρωποκτόνος, αδέρφια. Αυτός είναι ο ανθρωποκτόνος. Δεν μας έχει διαφυλάξει μέχρι τώρα ο Χριστός? Αμήν. Σας ρωτάω όλους σας. Αμήν. Μας έχει, ναι ή όχι? Αμήν να πούμε. Αμήν. Αφού έχουμε την εμπειρία, αδέρφια, βλέπετε ότι δεν μας ενδιαφέρει να επεξεργαστούμε την εμπειρία. Εάν ο Θεός είναι με θυμών, ποιος θέλει να είναι εναντίον μας? Πολλοί θέλουν να είναι. Αλλά ποιοι μπορεί να το κάνουν αυτό? Κανένας. Γιατί είναι ο Χριστός μαζί μας. Άραγε λοιπόν η συνείδησή μας, για να μην θυμάται όλα αυτά τα οποία κάναμε και μας φορτώνει, πρέπει να την εξαγνίσουμε εμείς με το αίμα του Χριστού. Έτσι λέει εδώ. Να πάμε και να ραντιστούμε όλοι μας με το αίμα του Χριστού. Να μην σκεφτόμαστε ποτέ πονηρά για τον άλλον. Γιατί να σκέφτεσαι πονηρά? Λέει, έκανε, λέει αυτό και αυτό. Και τι, και άμα το έκανε? Εσύ δεν το έχεις κάνει πιο πολλές φορές από αυτόν? Αδερφοί, ο λόγος του Θεού είναι ναι και αμήν, είναι αλήθεια. Αυτά που διαβάζουμε είναι οι αλήθειες μέσα στο Ευαγγέλιο. Και να δείτε, όταν καθαρίσει το σώμα, αδέρφια, ο Χριστός αρέσκεται να κατοικεί στους επένους του λαού του. Γίνεται το μόνιμο σπίτι του Χριστού, η κάθε καρδιά η δική μας. Η κάθε καρδιά η δική μας. Έχω μάρτυρα τον Κώστα τον Μικελόπουλο. Στο σπίτι του έγινε το περιστατικό και την Άννα. Ήταν ένας Αμερικάνος και μας έκανε τον προφεσόρε. Και αφού έλεγε τα δικά του, τον ακούγαν όλοι οι αδερφοί εκεί, έρχεται και σε μένα. Μου λέει, εσύ τον αγαπάς τον Χριστό?
Και όπως κούναγε και τα χέρια, όπως εγώ, του βουτάω το χέρι και το βάζω στην καρδιά μου. Ρωτήστε τους τι έγινε. Εξφενδονίστηκε από το τραπέζι που τρώγαμε στο κέντρο και πήγε στον άλλο τοίχο. Τον εκτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα. Το θυμάσαι, Κώστα? Ξέρετε κάτι, όλοι μέσα εδώ είμαστε ερωτευμένοι με τον Χριστό, αδελφοί. Θα το κρύψουμε? Τον αγαπάμε τον Χριστό. Έχουμε αφιερώσει τη ζωή μας στον Χριστό. Έχουμε δαπανίσει τα πάντα στη ζωή μας για τον Χριστό. Και να μην μπορούμε να τον ζήσουμε? Όχι. Θα αλλάξουμε ρότα. Αμήν. Θα αλλάξουμε ρότα, αδερφοί. Θα ζήσουμε μια ζωή αγία και καθαρή. Ντόμπρη μεταξύ των ανθρώπων και του Θεού. Την αδυναμία μας σε αυτή την απόφαση, τη νέα, που θα πάρουμε όλοι, αδερφιά, γιατί ο Λόγος του Θεού ξέρει να ερεθίζει τις καρδιές και να εξητούν την αλήθεια και το έλεος του Θεού. Δεν θα είμαστε μόνοι μας. Θα έχουμε βοηθό τον Χριστό. Αυτός θα είναι ο καπετάνιος. Αυτός θα κρατάει το τιμόνι στο καράβι μας που πλέει μέσα στη φουρτούνα αυτής της ζωής. Αλλά εμείς θα του το λέμε και θα το λέμε και σε όλους τους ανθρώπους. Τώρα τελευταία μου έχει δώσει ένα σλόγγαν. Θέλετε να σας το πω? Περπατάω και λέω, της καρδιάς μου το μυστικό το λένε Ιησού Χριστό. Σας το λέω καθαρά. Περπατάω, κοιμάμαι, ξυπνάω, τρώω, πίνω, πλένομαι, όπου και να είμαι. Μέσα μου, ξαφνικά μου έρχεται αυτό. Της καρδιάς μου το μυστικό το λένε Ιησού Χριστό. Δεν είναι έτσι? Διαφωνεί κανένας? Αδελφοί, είναι το μυστικό της καρδιάς μας. Και θέλω όλοι μας να πέσουμε μέσα στην αγάπη Του και μέσα στο έλεος Του. Και θα δείτε τι μεγαλεία θα κάνει ο Χριστός. Θα κάνει μεγαλεία. Θα τα κάνει ο Κύριος, της δόξης ο Θεός. Όπως έχει κάνει τα μεγαλεία στον καθένα μας. Ήτανε μικρό το ότι σε αναγέννησε ο Χριστός? Ήτανε μικρό το ότι σε βάφτισε με Πνεύμα Άγιο ο Χριστός? Ήτανε μικρό όταν ήσουν σε κίνδυνο που σε ελευθέρωσε ο Χριστός? Και ακόμα μας φροντίζει ο Βασιλιάς της δόξης. Και θα συνεχίσει να μας φροντίζει. Έως πότε? Έως ότου γίνουμε όμοιοι με Αυτόν. Ξέρετε τι πάει να πει όμοιοι με Αυτόν? Είναι αυτά που λένε. Είναι αυτά που λέει το Ευαγγέλιο. Όμοιοι με Αυτόν. Θα γίνουμε όμοιοι κατά τάξη και κατά θέση. Ό,τι είναι ο Θεός θα είμαστε και εμείς. Όχι άλλο ο Θεός και άλλο εμείς. Γι' αυτό λέει αυτά που δεν ονειρεύτηκε ο άνθρωπος, αυτά που δεν άνοιγε στην καρδιά του, αυτά που μάτι δεν τα είδε ποτέ και οτίο δεν τα άκουσε. Αυτά ετοίμασε για τους αγαπώντας Αυτόν. Όμοιοι με Αυτόν. Τι είναι αυτός? Αυτός είναι αιώνιος και εμείς θα είμαστε αιώνιοι. Τι είναι αυτός? Παντοδύναμος και εμείς θα είμαστε παντοδύναμοι. Τι είναι αυτός? Πνεύμα και ζωή είναι. Πνεύματα και ζωή θα είμαστε και εμείς. Ό,τι είναι ο πατέρας μας θα είμαστε. Δεν μπορεί να διαφέρει, προσέξτε αδέρφια, δεν μπορεί να διαφέρει το παιδί από τον πατέρα. Μην λέμε τώρα αστεία πράγματα. Θα είμαστε, λέει, όλοι, λέει, εκεί, θα βλέπουμε τον Χριστό και θα... Πού το είδατε αυτό? Το Ευαγγέλιο λέει ότι θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Δηλαδή τι? Θεοί είστε εσείς. Αυτό είναι η θέωση που θα φτάσει ο άνθρωπος. Εξάλλου δεν θα είχε νόημα να είσαι κάτι υποδιέστερο. Δεν θα είχε νόημα.
Γιατί ο Θεός ήρθε εδώ στη γη, αδέρφια, και πέθανε για να δημιουργήσει την οικογένειά Του. Την οικογένειά Του. Αλλιώς δεν θα ήταν πατέρας μας. Εξεδίου αυτού θελήσεως μας αναγέννησε εις ελπίδα ζώσα. Είναι ο πατέρας μας. Άραγε λοιπόν, τα ξεχνάμε όλα στη ζωή μας και κοιτάμε το Λόγο του Θεού και προχωράμε μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Με μια συνείδηση τώρα που θα κοιτάξουμε όλοι να την αποκαταστήσουμε. Εγώ δεν σας κρύβω ότι τώρα χρόνια, όσο μπορώ βέβαια, κάνω αποκατάσταση όλων αυτών που έχουμε στη συνείδησή μου. Ένα-ένα. Προσπαθώ να το διώχνω, ένα-ένα. Έχω καταφέρει, μερικά πράγματα τα έχω καταφέρει. Όχι πολλά, αλλά έχω καταφέρει. Και προτού φύγω, πιστεύω να τα έχω καταφέρει όλα. Γιατί αυτό μου βάλε μέσα στην καρδιά μου ο Χριστός. Για να μπορώ να ζω στην παρουσία Του, αδελφοί. Να ζω μέσα στη βασιλεία Του. Να ζω μέσα στο πνεύμα Του. Να ζω μέσα στο μεγαλείο αυτό που ζούμε όλοι μας και το ξέρουμε. Άραγε λοιπόν, μας αγαπάει ο Χριστός ή όχι? Μας αγαπάει. Και γι' αυτό μας έχει δώσει το Ευαγγέλιο Του. Γι' αυτό και μας έχει δώσει και τους λογισμούς μας. Και οι λογισμοί μας, αδέρφια, είναι οι μόνοι που μπορούν να αντιληφθούν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Το Ευαγγέλιο δεν μπορεί να το καταλάβεις αλλιώς. Τι να σου πω εγώ για το Ευαγγέλιο? Εάν ο Λόγος του Θεού δεν χτυπήσει το λογισμό το δικό σου, ώστε να συλλογιστείς με τέτοιο τρόπο, ώστε να αντιληφθείς τι το Ευαγγέλιο σου ζητάει, εγώ τι να κάνω? Εδώ ο Χριστός έκανε θαύματα, θεράπευε τους ασθενείς όλους εκεί και δεν πιστεύανε, λες, σε αυτόν να είναι. Ακούτε, δεν πιστεύανε σε αυτόν να είναι. Τώρα τι λες? Δεν λέμε τίποτα. Δοξάζουμε το Θεό και συνεχίζουμε. Εύχομαι, αδέρφια, ο Θεός να βάλει αυτά τα λόγια μες στην καρδιά μας. Μας αγαπάει ο Χριστός. Μη στεναχωριέστε. Μας αγαπάει ο Χριστός. Μας το έχει επιβεβαιώσει εξάλλου. Μας το έχει επιβεβαιώσει όλους μας. Και εμείς θα προχωρήσουμε όλοι μαζί. Αλλά με έργα αγάπης τώρα αυτή τη φορά. Με έργα αγάπης. Και τα έργα τα αγάπης και πράξεις αγάπης όλοι το καταλαβαίνουν. Δεν είναι να τα ξαναλέμε και τα ξαναλέμε και τα ξαναλέμε. Ορισμένα πράγματα πρέπει να τα ξανακάνουμε. Τα λέει το Ευαγγέλιο. Αλλά ορισμένα πράγματα πρέπει και να τα αντιληφθούμε κιόλας. Δηλαδή τώρα δεν πρόκειται να ξανααναγεννηθούμε. Αναγεννηθήκαμε. Δεν πρόκειται να ξαναβαπτιστούμε με πνευμάγιο. Αλλά τι πρέπει να κάνουμε? Να πληρωνόμαστε με πνευμάγιο. Ορισμένα πράγματα δεν γίνονται ξανά. Έτσι λοιπόν θα μείνουμε όλοι μαζί αγαπημένοι στο πρόσωπο, το κοινό της αποδοχής μας που ονομάζεται Ιησούς Χριστός Βασιλέας. Ο Θεός να σας ευλογήσει όλους. Είσαστε όλοι καλεσμένοι πάνω στο Βέλγιο να γευτείτε εκεί. Είναι πολύ ωραία χώρα το Βέλγιο, έχει πολύ ωραία πράγματα να δείτε, να επισκεφτείτε, να ακούσετε. Αλλά πάνω απ' όλα αυτό που διαθέτουμε, αδελφοί, είναι να προσευχηθούμε όλοι μαζί και να δοξάσουμε τον Κύριο. Ο Θεός να σας ευλογήσει.